Εδώ, αγαπητά μου αδέρφια, είναι το δέντρο που μαρτύρησε ο Άγιος Εφραίμ. Όπως βλέπετε, είναι εδώ ακόμα μετά από πάνω από 1000 χρόνια. Εδώ είναι η εικόνα, έτσι πως δείχνει, ας πούμε, πάνω στο δέντρο, με την τουρκοκρατία. Εδώ είναι το μοναστήρι και βρίσκεται και το λείψανό του, ολόκληρος δηλαδή, είναι ο Όσιος, ο Άγιος Εφραίμ, που βρίσκεται εδώ σε αυτό το μοναστήρι, στη Νέα Μάκρη, για αγγελία σε όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι, αγαπητά μου αδέλφια. Βρισκόμαστε τώρα στην Κόρινθο, μάλλον στο Λουτράκι, στον Άγιον Οτάπιο. Εδώ βρίσκεται και το όσιο του. Όποιος είναι δηλαδή, μπορεί να έρθει να προσκυνήσει στα Άγια Λείψανα του οσίου του Άγιου Ποτάπιου, που βρίσκεται σε μια σπηλιά, η οποία δεν επιτρέπεται εκεί η λήψη, οπότε σας το λέω ενημερωτικά να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πανοραμικό έτσι θέαμα από εδώ να δείτε και την πόλη Λουτράκη, και φαίνεται πάρα πολύ ωραία, που θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Η αγγευλουία σε όλον τον κόσμο, να είστε όλοι καλά. Και σας ευχαριστώ και πάλι όλους ένα-ένα για τις όμορφες ευχές που μου στείλατε σε αυτές τις μέρες, που λόγω γενεθλίων που είχα η Αγγευλουία, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και του Άγιου Ποτάπιου, η αγκευλουία σε όλον τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Κάπου εδώ, αγαπητά μου αδέλφια, ολοκληρώνω τη λήψη εδώ από το μοναστήρι Άγιο Ποτάπιο, και σας εύχομαι σε όλους η αγκευλουία, μακρός ζωή και καλό καρδία. Να είστε όλοι καλά. Λουτράκι, 2024, 3 Φεβρουαρίου, μάλλον πήγε 4, η Αγγευλουία.